Χιμάρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις ιδιοκτησιών βορειοϋπηρωτών, συνεχίζεται η πολύ μεγάλη ένταση, η οποία επανατροφοδοτείται και συνεχώς. Θα δείτε τι έγινε σήμερα στη Χιμάρα. Να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε μέσα στην Αλβανική Βουλή ανθεληνικές δηλώσεις από τον ίδιο τον Έντι Ράμα. Ντόζες κατεδαφίζουν το πρατήριο υγρών καυσίμων του Αλκιβιάδη Νάτσι στη Χιμάρα. Αλβανοί αστυνομικοί συλλαμβάνουν και οδηγούν στις φυλακές Αυλώνα τον ιδιοκτήτη του βενζινάδικου που προσπάθησε να εμποδίσει την κατεδάφιση της επιχείρησής του. Πριν από ένα χρόνο, όταν η αλβανική κυβέρνηση έστελνε τα πρώτα 19 ειδοποιητήρια για την κατεδάφιση σπιτιών και καταστημάτων ομογενών της Χιμάρας, ο Αλκιβιάδης Νάτσης, πατέρας δύο παιδιών, δήλωνε ότι από το βενζινάδικο αυτό ζούσε η δική του και άλλες 5 οικογένειες. Από αυτή την επιχείρηση ζούμε 5 οικογένειες. 5 άτομα που δουλεύουν. Και είναι 5 διαφορετικές οικογένειες. Τα μέλη της ελληνικής μειονότητας μιλούν για διωγμό, για ξεριζωμό. Είναι καθαρά ξεριζωμός. Εδώ εφαρμόζουν ξεριζωμό. Δεν βγαίνω από εδώ, πεθαμένη θα βγω, ζωντανή όχι. Εδώ μέσα θα μείνω. Δεν έχω που να πάγω. Δεν έχω σπίτι άλλο. 8 σπίτια ομογενών κατεδαφίστηκαν στη Χιμάρα και ορισμένα στο χωριό Κυπαρό υπό το άγρυπνο βλέμμα 3.000 αστυνομικών που έστειλε ο Έντι Ράμα και παρά τη δικαστική απόφαση για αναστολή της επιχείρησης. Ξέρουν να κατεδαφίσουν παραδοσιακά σπίτια 200-300 εφαρμών, δίνοντας ως αποζημίωση μηδαμινά χρήματα και στη θέση να χτίσουν πολυόροφες πολυκατοικίες, οι οποίες θα κατοικηθούν από μη χυμαριώτες. Ακριβώς εδώ συνίσταται και η αλλαγή, η δημογραφική αλλαγή. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Ράμα για τις κατεδαφίσεις ακινήτων των ομογενών εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σάλι Μπερίσα. Με πολύ σκληρά λόγια, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μπερίσα μιλά για ναρκοκράτος που επιτίθεται κατά των κατοίκων της Χιμάρας, οι οποίοι υπερασπίζονται τις ιδιοκτησίες τους. Η Αθήνα αναλύει τη νέα ένταση ως σόου εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης, καθώς η κυβέρνηση Ράμα συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Σαϊμίρ Ταχίρη, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε καρτέλ ναρκωτικών. Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση εξέφρασε σε επιστολή του προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιοχάνες Χάν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Μέρη θα μας πει τώρα τι έγινε πριν από λίγη ώρα στην Αλβανική Βουλή. Το θέμα των κατεδαφίσεων στη Χιμάρα έφτασε λοιπόν και στην Αλβανική Βουλή, εκεί όπου υπήρξε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Σάλι Μπερίσα. Ο Έντι Ράμα ουσιαστικά κατηγόρησε το κόμμα του Σάλι Μπερίσα, επειδή πήγε ένας τέλεχος των Δημοκρατικών στη Χιμάρα να συμπαρασταθεί στους κατοίκους. Τους κατηγόρησε για εθνική προδοσία, γιατί είπε ότι το 2009 ο Μπερίσα υπέγραψε μια συμφωνία με την Ελλάδα, στην οποία παραχώρησε αλβανικό έδαφος. Καταλαβαίνετε ότι έγινε πανδαιμόνιο, είπε ότι η επιχείρηση στη Χιμάρα θα συνεχιστεί, δεν θα σταματήσει. Ο Μπερίσα λοιπόν βγήκε στην αντεπίθεση, του είπε ότι υπεύθυνος για το σχέδιο ανάπλασης ως πρόσχημα το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνει η κατεδάφιση στη Χιμάρα είναι ο αδερφός του, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι είναι έμπορος κοκαίνης και ότι όλα γίνονται για να καλυφθεί το σκάνδαλο με τα ναρκωτικά. Στην Αλβανία και η Ελλάδα είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα για όποιον θέλει να κάνει άλλες δουλειές, να κατηγορεί και να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Θέλω να σου πω ότι ο Σάλι Μπερίσα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Άνοιξε το τάμπλετ του και έπαιξε ένα προεκλογικό σποτ του Γιώργου Παπανδρέου, στο οποίο εμφανίζεται ο Έντι Ράμα να μιλάει ελληνικά και ήταν αυτή η απάντησή του στα περί εθνικής προδοσίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα σε αυτά που